καλημερίζοντας αυτή τη φορά το Δήμαρχο Ερχανών Αστερουσίων, τον κύριο Μανώλη Κοκοσάλη. Παραμένοντας στο ίδιο θέμα, δηλαδή αυτά τα οποία οι φορείς είπαν χθες στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, στην οποία είχαν προσκληθεί για τα θέματα τα οποία προέκυψαν μετά τους σεισμούς. Κύριε Κοκοσάλη, ποιο είναι αυτό το οποίο εισπράξατε χθες εσείς από την Επιτροπή? Κοιτάξτε, χθες ένα καλημέρα πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά, καλές γιορτές σε όλους. Καλά να είστε και εσείς. Χθες ουσιαστικά είχε σε μια τροπολογία, σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, είχαν μια τροπολογία που αφορά το έμφυα για τις σεισμόπληκτες περιοχές, τους ανθρώπους που έχουν πάθει ζημιά στα σπίτια τους. Η τροπολογία συγκεκριμένη αναφερόταν στα κίτρινα και στα κόκκινα σπίτια. Εμείς ζητήσαμε, που είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτή η τροπολογία, δηλαδή να απαλλαγούν οι άνθρωποι από το έμφυα για τριετή αναστολή. Ζητήσαμε επίσης και στα σπίτια που έχουν πάθει, και τα πράσινα σπίτια που έχουν πάθει ζημιές και έχουν υποστεί ζημιές στο σεισμό, στις σεισμόπληκτες περιοχές που έχουν οριοθετηθεί. Αυτό ζητήσαμε να συμπληρωθεί στην τροπολογία, τόσο εμείς, όσο και ο συνάδελφος, ο κύριος Φραγκάκης, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα, που συμμετείχε στη συζήτηση χθες διαδικτυακά στη Βουλή. Απλά σας λέω, επειδή έχουμε μιλήσει με τον κύριο Ιγουμενίδη και με τον κύριο Μάρκο Κοκολάκη, γι' αυτό ζήτησα από την αρχή τη δική σας την εκτίμηση, δηλαδή εσείς τι εισπράξατε από τη χθεσινή διαδικασία, για να δούμε πώς εσείς το μεταφράζετε. Ένα έντονο ενδιαφέρον από τους βουλευτές που συμμετείχαν στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, γιατί ακριβώς έχει συμβεί, αν έχουν δοθεί σχετικά χρηματοδοτήσεις στους Δήμους, ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι Δήμοι καθημερινά στη διαχείριση του σεισμού, των καταστροφών μάλλον που έχει αφήσει ο σεισμός, τι θεωρούμε ότι είναι πιο αναγκαίο. Δώσαμε λοιπόν μια εικόνα στους βουλευτές. Ήδη είπαμε ότι υπάρχουν περίπου 12.000 αιτήσεις αυτή τη στιγμή που έχουν υποβληθεί στη ΔΑΕΦΚ, στο αντίστοιχο τμήμα του Υπουργείου Υποδομών. Δεν έχουν εξεταστεί όλες αυτές οι αιτήσεις των δημοτών και από τους δύο Δήμους. Έχουμε πει ότι αυτή τη στιγμή μεταφέραμε μάλλον στην Ελληνική Βουλή ότι έχει υποστελεχωθεί το τμήμα της ΔΑΕΦΚ αυτή τη στιγμή, υπάρχουν λίγοι υπάλληλοι και ζητήσαμε να στελεχωθεί κατάλληλα για να μπορεί να βγει αυτός όλος ο όγκος των υποθέσεων που έχουμε. Οι χρηματοδοτήσεις δεν έχει λήξει ωστόσο, μισό λεπτό, δεν έχει λήξει ωστόσο η προθεσμία, έτσι? Δηλαδή μπορεί να έχουν υποβληθεί 12.000 αιτήσεις μέχρι στιγμής. Δεν μιλάμε για πλήρη σύσταση, επειδή είστε μηχανικός και μπορείτε να μας το διευκρινίσετε αυτό. Μιλάμε για πλήρη σύσταση φακελού? Όχι για την πλήρη σύσταση φακελού. Ακόμα εκκρεμούν αιτήσεις, κυρία Δουλγεράκη, ακόμα εκκρεμούν αιτήσεις που έχουν κάνει οι δημότες για έλεγχο. Για τον πρώτο έλεγχο εκκρεμούν. Ναι. Δεν έχει πάει ούτε καν ο πρώτος έλεγχος. Ναι, γι' αυτό σας ρώτησα, για να το διευκρινίσουμε, να μην μπερδευτούμε. Να το διευκρινίσουμε, κυρία Δουλγεράκη. Ακόμα δεν έχει πάει ο πρώτος έλεγχος. Εκκρεμούν αιτήσεις που πρέπει να εξαρτηθούν. Εκκρεμούν 12.000 αιτήσεις πρωτοβάθμιος έλεγχος. Έχουν περίπου τις 8.000 αιτήσεις. Έχουν δει τα κλιμάκια περίπου τις 8.000-8.500 αιτήσεις. Εκκρεμούν γύρω στις 2.500 αιτήσεις ακόμα. Mm-hmm. Είναι μεγάλος ο όγκος της δουλειάς. Mm-hmm. Αν λάβει υπόψη του κανένας ότι η τριμελή επιτροπή που εξετάζει ξανά τα κόκκινα σπίτια, τα επικινδύνωσε τιμόρροπα, θα πρέπει να ξαναπεράσουν από σημεία και να πάρουν σχετικό πρακτικό ώστε να προβούν οι Δήμοι σε κατεδαφίσεις μετά. Κατεδαφίσεις που κάνουμε τώρα στα χωριά μας είναι με τη συνένεση των ιδιοκτητών. Προσέξτε, με τη συνένεση. Του λέμε ότι είναι επικίνδυνο το σπίτι, πρέπει να το ρίξουμε και συνενεί με υπεύθυνη δήλωση. Αλλιώς δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Επιβαρύνει το κόστος στον ίδιο τον ιδιοκτήτη ή συνδράμει η πολιτεία? Η πολιτεία, συνδράμει, μας έχουν βγάλει κάποια χρήματα αυτή τη στιγμή στα επικινδύνωσε τιμόρροπα, ώστε να μην κινδυνεύουν οι διερχόμενοι, τα οχήματα που περνάνε από τους δρόμους και από τις πλατείες που τα σπίτια είναι αυτή τη στιγμή ερείπια. Έτσι. Ένα άλλο κομμάτι που ασχοληθήκαν, οι καταστροφές που έχουν υποστεί οι Δήμοι από τη σεισμική ακολουθία όλων αυτού του διαστήματος. Εμείς απαντήσαμε ότι για το Δήμο Ερχανών Αστερουσίων αυτό το ποσό αρχικά ανέρχεται στο ποσό του 6 εκατομμυρίων ευρώ και αναφέρομαι σε φράγματα που έχουν χάνουν νερό αυτή τη στιγμή, αναφέρομαι σε αρδευτικά και υδρευτικά δίκτυα, αναφέρομαι σε σχολικές μονάδες, γενικά σε υποδομές που έχουν πάθει ζημιά στο Δήμο Ερχανών Αστερουσίων. Όλη αυτή την ενημέρωση είχαμε χθες στη Βουλή. Υπήρξε ένα ενδιαφέρον από τους βουλευτές.
Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό στο νομοσχέδιο μπορούσε να βοηθήσει. Ήταν πληροφοριακό περισσότερο. Αυτό που ζητήσαμε όσον αφορά την τροπολογία της Βουλής στο ΕΜΦΙΑ ήταν να συμπεριληφθούν και πράσινα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί βλάβες, έτσι. Και φαίνεται από το πρακτικό της ΔΑΕΦ που έχει επισκεφθεί τα σπίτια. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω αυτές τις παρατηρήσεις ότι μείνατε ουσιαστικά και αυτό το οποίο εισπράξατε ήταν το ενδιαφέρον πληροφοριακά να γίνουν γνωστά πράγματα τα οποία ενδεχόμενα δεν ήξεραν ή ήξεραν ακροθυγώς και ήθελαν μια παραπάνω ενημέρωση. Ακόμα, κυρία Βιεράκη, αν μου επιτρέπετε, στο θέμα της στέγασης προς ανεβουλευτές, πώς έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή οι δημότες, πώς οι κίσκοι μας έχουν έρθει στον κάθε Δήμο από το Υπουργείο Υποδομών, πόσες είναι οι ανάγκες του κάθε Δήμου σε σύντηση και στέγαση. Όλα αυτά τις πληροφορίες ζητήθηκαν χθες και απαντήθηκαν πλήρως τόσο από εμένα όσο από τον κύριο Φραγκάκη. Στάσου όμως τώρα, Δήμαρχε, γιατί ξέρεις, στο πολιτικό κομμάτι εδώ το πράγμα σοβαρεύει ακόμα περισσότερο και λίγο σε προκαλεί. Δηλαδή αυτή την ώρα ο βουλευτής του Κοινοβουλίου δεν είχε ενημέρωση από τους αρμόδιους υπουργούς που δεν έδωσαν άλλη απάντηση ουσιαστικά, δεν ξέρανε ότι στον ένα Δήμο υπάρχει ένας χορηγός για τη σύντηση, ότι στον άλλο Δήμο έχει χιλιάδες ζημιές ή υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, ότι στο δικό σου το Δήμο άνθρωποι αυτή την ώρα επίσης τρέχεις για να τους προλάβεις, έτσι ώστε αν μη τι άλλο με αξιοπρέπεια να περάσουν τα Χριστούγεννά τους. Δηλαδή τι περιμένουν από εσάς τελευταία στιγμή, τρεις μέρες από τα Χριστούγεννα, να ακούσουν ποια είναι τα προβλήματά σας? Δηλαδή με ξεπερνάει, ναι, με ξεπερνάει. Κυρία Δουγεράκη, ακούστε. Ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, το οποίο κατάγεται από μια περιοχή άλλη πέρα της Κρήτης, οι κριτικοί βουλευτές τα ξέρουν όλα. Και ήταν από την πρώτη στιγμή τόσο. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό και ας μαλώσουμε. Δεν το δέχομαι αυτό, κύριε Δήμαρχε. Μπορείτε να το πείτε και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Είτε από τη Θράκη είσαι, είτε από την Ήπειρο είσαι, από τη στιγμή που είσαι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οφείλεις να γνωρίζεις όλα τα θέματα από όπου προκύπτουν. 300 είναι, μα για όνομα της Παναγίας. Μπορεί να γνώριζαν και να ήθελαν μια επιβεβαίωση. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς. Εγώ είμαι υποχρεωμένος από τη στιγμή που. Ναι. Και αυτό κάνω, έτσι. Και αυτό κάνω από την πρώτη στιγμή, από τις 27 Σεπτεμβρίου και μετά, να ενημερώσουμε όλους τους φορείς, τους βουλευτές, την πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους υπουργοί ξέρουν, όλους να ενημερώσουμε για την κατάσταση που έχουν περιέλθει οι Δήμοι μας, για να καταφέρουμε να κερδίσουμε μέσα σε εισαγωγικά ό,τι περισσότερο μπορούμε για τους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημιές και για τις περιοχές μας που έχουν υποστεί βλάβες στις δημόσιες υποδομές. Αυτό παλεύουμε όλο αυτό το διάστημα και πρέπει να ενημερώνεις κατά την άποψη, και αυτό κάνει ο Δήμος ο δικός μας. Και τα λεφτά που μας έχουν δώσει, κυρία Δουλγεράκη, από τα 700.000 ευρώ που έχει δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών, εμάς ο δικός μας Δήμος δίνει πλήρη αναφορά και του τελευταίου ευρώ που δαπανάει και πώς το δαπανάει. Και να σας πω και την αλήθεια, οφείλει να το κάνει. Από εκεί όμως και μετά, το αν γνωρίζει ή δεν γνωρίζει ο βουλευτής, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Κύριε Δημαρχέ, του Δήμου Ερχανών Αστερουσίων, υπάρχει μια κοινή συνεργασία, είναι το τελευταίο μου ερώτημα, με το διπλανό σας το Δήμο και με το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, αυτό εννοώ, και τον κύριο Φραγκάκη, τη Δημοτική Αρχή, έτσι ώστε από κοινού να πιέζετε και να πηγαίνετε προς τα πάνω πράγματα? Δηλαδή το κάνετε εσείς οι δύο Δήμαρχοι τουλάχιστον? Βέβαια, κοινά έγγραφα ώστε να ανοίξει πλατφόρμα, για παράδειγμα, κοινό έγγραφο έχουμε κάνει. Η πλατφόρμα που το ζητήσαμε και χθες στην Ελληνική Βουλή, το θέσαμε μάλλον το θέμα. Η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή της αρρωγής είναι κλειστή, κυρία Δουγεράκη, όπως το ξέρετε. Ζητάμε από την αρχή να ξανανοίξει, να μπορούν να υποβάλουν ανθρώποι που έχουν υποστεί ζημιές για αρρωγή, να μπορέσουν μετά να υποβάλουν φάκελο για να αποκατασταθεί το σπίτι τους. Από κοινού γίνονται ερωτήματα και έχει γίνει παρέμβαση για παράδειγμα στο Υπουργείο Παιδείας να μπορέσουν τα παιδιά που βρίσκονται στις περιοχές σμόπληκτες να μοριοδοτηθούν στις πανελλαδικές, όπως έχουν γίνει σε αντίστοιχες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Έχουν γίνει ερωτήματα που αφορά ο κάθε Δήμος, βέβαια, για τα δικά του, για το δικό του πρόβλημα που αφορά τη στέγαση. Εγώ είχα την ανάγκη 40-45 κίσκων, 55 έχουν δηλώσει, έχουμε κατασκευάσει 10, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά μόνοι μας, 45 κίσκων. Ο Δήμος Αργακαλοχωρίου και ο Δήμος Μηνώα, με συγχωρείτε, είχε
περισσότερες ανάγκες και έχει ζητήσει με άλλο έγγραφο. Παρά το γεγονός όμως ότι οι ανάγκες είναι διαφορετικές σε κάθε Δήμο, υπάρχει μια συνεννόηση με τους δύο Δήμους που έχουν πληγεί, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κοινά προβλήματα, όπως το έμφυα τώρα, η απαλλαγή του ΦΠΑ, η επιδότηση ενοικίου, θέματα που μας απασχολούν, η μοριοδότηση των παιδιών. Που είναι κοινά και αφορούν όλο τον πληθυσμό της περιοχής, άσχετα αν είναι δύο διαφορετικοί δήμοι. Τα προβλήματα είναι κοινά και πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού. Και εγώ πιστεύω ότι περισσότερα πετυχαίνουμε αν ενώσουμε δυνάμεις παρά μεμονωμένα ο καθένας. Σωστό το λέτε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Δημαρχέ. Καλημέρα. Καλές γιορτές σε όλους. Καλές γιορτές.